Καλώ ήρθε στη Wikipedia. Μπε στο περιβάλλον και δημιούργησε λογαριασμό. Εργασίε που μπορούμε να κάνουμε ως συντάκτες. Να διορθώνουμε ορθογραφικά και συντακτικά λάθη σε λίμματα. Να προσθέτουμε φωτογραφίε σε λίμματα. Να μορφοποιούμε λίμματα χρησιμοποιώντα διάρθρωση σε ενότητε με επικεφαλίδε, λίστε με κουκίδε κλπ. Να προσθέτουμε παραπομπές και βιβλιογραφικές πηγές σε λύματα. Να αφαιρούμε τεκμηρίωτα ή αμετάφραστα στοιχεία από λύματα. Να αφαιρούμε περιεχόμενο που να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Να σημαίνουμε λύματα με ζητήματα που πρέπει να προσεχθούν από τους αναγνώστες και να επιληθούν από τους συντάκτες. Να μεταφράζουμε λύματα από ξενόγλωσσες εκδόσεις της Wikipedia στα ελληνικά και το αντίστροφο να εντάσσουμε λύματα σε υπάρχουσες κατηγορίες ή να δημιουργούμε νέες αν πραγματικά χρειάζεται για να τα εντάξουμε πιο κατάλληλα εκεί, να εμπλουτίζουμε λύματα με νέο περιεχόμενο, να δημιουργούμε νέα λύματα, να διορθώνουμε λύματα και να συμμετέχουμε στις συζητήσεις για το περιεχόμενο των λυμάτων ή της πολιτικής της Wikipedia στις κατάλληλες σελίδες. Στη Wikipedia συνεισφέρουμε είτε συνδεδεμένοι είτε χωρίς σύνδεση. Λειτουργούμε εφόσον Δημιουργήσουμε προσωπικό λογαριασμό, ο οποίο είναι ψευδόνυμο και κρύβει στο πλατή κοινό τη φυσική IP μα διεύθυνση, στον οποίο προσαρμόζονται οι προτιμήσει μα, καταγράφεται το ιστορικό συνεισφορά μα, παρέχεται προσωπικό χώρο εργασία και δίνονται επιπλέον δυνατότητε σε σχέση με ασύνδετους χρήστες όπως επιφόρτωση πολυμέσων, εργαλεία μετάφρασης κλπ. Λειτουργώντα χωρί σύνδεση, μα δίνεται δυνατότητα επεξεργασία των περισσότερων σελίδων λιμάτων. Όμω, εμφανίζεται η φυσική διεύθυνση IP μα στι συνεισφορέ μα. Δηλαδή, είναι δυνατό ο εντοπισμό τη φυσική μα διεύθυνση. Με λογαριασμό ή χωρί, δεν είναι αποδεκτό να συνεισφέρουμε με τρόπο που να εμφανιζόμαστε ω διαφορετικά πρόσωπα που το ένα στηρίζει το άλλο. Είτε σε συζητήσει είτε σε συγγραφή περιεχομένου. Ανακάλυψε τώρα τη δημιουργία λογαριασμού βήμα προς βήμα. Εφόσον βρισκόμαστε στη Wikipedia χωρί να είμαστε συνδεδεμένοι σε αυτή, εμφανίζεται πάνω δεξιά ο σύνδεσμο Δημιουργία λογαριασμού, στον οποίο κάνουμε κλικ. Καταρχήν, επιλέγουμε όνομα χρήστη το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει ήδη ούτε να παραλλάσσει υπαρκτό λογαριασμό. Το όνομα χρήστη δεν πρέπει να είναι προσβλητικό, να αφήνει υπονοούμενα, να θίγει ευαίσθητα ζητήματα, να είναι προθετικού χαρακτήρα να χρησιμοποιεί λογότυπα οργανισμών ή να αφορά εν ζωή ή εν ενεργεία δημόσια πρόσωπα όπω η πολιτική. Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε το συνθηματικό για τη σύνδεση στο αντίστοιχο πλαίσιο και στο πλαίσιο επιβεβαίωση συνθηματικού που ακολουθεί. Επιπρόσθετα, μπορούμε να συμπληρώσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μα. Εκτό του ότι συμπληρώνοντα την μπορούμε να λαμβάνουμε ειδοποιήσει από τη Wikipedia, οι οποίε είναι πλήρω ελεγχόμενε, το email αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο ανάκτηση του συνθηματικού μα σε περίπτωση που το ξεχάσουμε. Σε ορισμένε περιπτώσει μα ζητείτε να συμπληρώσουμε επιπρόσθετα το πεδίο κάψα που αποτελεί έναν τυπικό έλεγχο ασφαλεία.